εκδρομή της έκτης. Τα ρούχα έχουν μαζευτεί από τις μαμάδες της έκτης, από φίλες, από άλλες μαμάδες του σχολείου μας. Έχουμε οργανώσει, το οργανώνουμε κάθε χρόνο, είναι πλέον παράδοση στο σχολείο μας αυτό το μπαζάρι. Με πολύ μεγάλη ποικιλία, έχουμε αποκριάτικες στολές, έχουμε μπουφάν, έχουμε ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, παιχνίδια, έχουμε μπουφέ. Θεωρείτε ότι τέτοιες δράσεις όπως είναι αυτή των μεταχειρισμών εδώ βοηθούν και στηρίζουν τις οικογένειες που θέλουν έτσι να πάρουν πράγματα τα οποία ίσως κάποια άλλη οικογένεια δεν τα χρειάζεται? Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει πληθώρα πραγμάτων και είμαστε υπέρ του να ανακυκλώνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, άρα θέλετε να περάσετε και ένα μήνυμα, έτσι. Ναι, μάλλον να τα επαναχρησιμοποιούμε. Υπάρχουν πράγματα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κάποια είναι καινούργια, κάποια είναι με καρτελάκια. Νομίζω ότι αν κάποιος ψάξει στο σπίτι του θα βρει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ή τα έχει χρησιμοποιήσει λίγο. Αυτά τα πράγματα φέρνουμε εδώ και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για άλλους ανθρώπους να τα αγοράσουν σε μια απίστευτη τιμή. Έτσι, μιλάμε τώρα για 1 ευρώ, 2 ευρώ για να τα επαναχρησιμοποιήσουν. Γιατί όχι, να ξαναποκτήσουν μια ζωή από το να έχει μια μπλόγα. Οι γονείς γενικότερα έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη δράση? Ναι, έχουμε μεγάλη συμμετοχή και από τους γονείς ως βοήθεια της έκτης, αλλά και από ανθρώπους που έχουν έρθει σήμερα να μιλήσουν. Τα παιδιά έχουν καταλάβει το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε? Τα παιδιά έχουν καταλάβει το μήνυμα, γιατί όλα τα παιδιά δώσανε πράγματά τους, δώσανε παιχνίδια, δώσανε ρούχα. Ξέρω, έχω μιλήσει με πολλές ομάδες την επιλογή, πολλές φορές την κάνανε τα παιδιά. Και εκτός από αυτό σήμερα, τα παιδιά από μόνα τους έχουν οργανώσει παιχνίδια στο βάθος της έτσι, θα δείτε, τα οποία τα σκέφτηκαν μόνα τους, για να διασκεδάσουν τα παιδάκια που έρχονται σήμερα εδώ και μην συμβαδιούνται. Δημιουργικό να πρωινό επομένως. Έτσι. Είμαστε όλοι εδώ και περνάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χασαβραδάκη, μας κάνει τιμή. Καλά, μια χαρά εσύ. Καλά είστε. Καλά. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Χασαβραδάκη, πολλοίς κόσμος εδώ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο που ήθελε να στηρίξει το παζάρι, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το σχολείο σας. Κοιτάξτε, είναι νομίζω λογικό με την έννοια ότι είμαστε το πιο μεγάλο σχολείο της πόλης σε πλήθος μαθητών. Άρα από μόνοι τους οι γονείς είναι οι περισσότεροι. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν γονείς, όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πανών Κηδεμόνων, αλλά και άλλοι γονείς, οι οποίοι είναι δραστήριοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε κοινωνικό σχολείο. Σήμερα μιλάμε για ένα κοινωνικό σχολείο. Με την έννοια ότι είναι μια δράση η οποία έχει πολλές θετικές παραμέτρους. Η μία θετική παράμετρος είναι ότι αυτή η κοινωνική δράση ευνοεί ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν πράγματα. Στο ελάχιστο κόστος ουσιαστικά. Βεβαίως, στο ελάχιστο κόστος. Και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Αυτό είναι ένα θετικό της καταναλωτικής κοινωνίας. Υπάρχει μεν η συνείδηση του καταναλωτισμού, αλλά και υπάρχει και η συνείδηση ότι τίποτα δεν είναι άχρηστο, εκτός αν είναι έτοιμο να καταστραφεί. Άρα αυτά εδώ τα πράγματα όλα είναι χρήσιμα. Τα χρήσιμα λοιπόν αυτά πράγματα ξαναπηγαίνουν πίσω στην κοινωνία. Άρα γίνεται μια ανακύκλωση. Μια μορφή ανακύκλωσης. Μια μορφή ανακύκλωσης που να ξέρετε ότι η κυκλική οικονομία εμπεριέχει και αυτό το στοιχείο, άρα είναι θετικό. Άρα περνάτε και ένα μήνυμα στα παιδιά, τα οποία είναι οι μικροί καταναλωτές, οι άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν στα χέρια τους το μέλλον. Μα είναι διαπαιδαγώγες. Δηλαδή σήμερα το σχολείο διαπαιδαγωγεί και διαπαιδαγωγεί όχι από μεριάς των εκπαιδευτικών μόνο, αλλά από όλη τη σχολική κοινότητα. Σήμερα δηλαδή είμαστε εδώ και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές. Όλη η κοινωνία. Ένα σχολείο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Βεβαίως θέλω να πω ότι έχουμε και άλλη μια παράμετρο η οποία και αυτή κοινωνική είναι. Ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι οι εκδρομές οι οποίες είναι εκδρομές που μάλλον διδακτικές επισκέψεις που απαιτείται μετακίνηση μαθητών, απαιτείται και κόστος. Το κόστος θα υποστηρίζονται οι γονείς. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι διδακτικές επισκέψεις κατά κάποιον τρόπο, τώρα θα πω το αριστερό μου, είναι ταξικές. Έχω πάω, δεν έχω δεν πάω. Σήμερα λοιπόν τι κάνουμε. Τα χρήματα αυτά τα οποία συγκεντρώνονται, όχι μόνο από τη σημερινή δράση, αλλά και από άλλες δράσεις, πάνε για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Να πάνε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα, εγώ θέλω όλα τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, στην επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα θα στηρίξετε και τα παιδιά τα οποία οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες? Προφανώς ότι εμείς, ο στόχος της ομάδας γονέων που υποστηρίζει αυτή τη δράση, της 6ης Δημοτικού, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι μας,
στοχεύουμε στο να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να μην πληρώσει το παιδί τίποτα, ούτε ένα ευρώ στην εκδρομή στην Αθήνα. Σας ευχηθούμε πραγματικά να επιτεύξετε το στόχο σας. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι η ευχή ήδη πιάνει το 10 παρατέταρτο.